Τίποτα, επιστρέψαμε. Καλά, την προηγούμενη φορά δεν μίλησε κανένα. Τώρα μιλάμε και οι δύο. Είναι Παρασκευή, είναι το 13. Λοιπόν, ladies first. Okay. Λοιπόν, συνεχίζουμε τη συζήτησή μας για τις όποιες εξελίξεις σημειώθηκαν στη Γενέβη με δύο ακαδημαϊκούς. Είχαμε την νομική ψυχή στην αρχή, την πολιτική ψυχή. Και τώρα πάμε στην ακαδημαϊκή. Έτσι. Λοιπόν, έχουμε καλεσμένο εδώ κοντά μας τον κύριο Χάρη Τσιμήτρα. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Και ο κύριο Ζήνωνα Τσιάδα. Καλημέρα σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε. Κύριε Τσιμήτρα, πώς είδατε εσείς την ολοκλήρωση αυτής της συνόδου από τη Δευτέρα μέχρι χθες? Μετά μεσάνυχτα. Αν είναι κάτι πρέπει να πούμε, ότι δεν ήταν ολοκληρωμένη. Τώρα το αν ήταν προώρη ενδεχομένως είναι μια συζήτηση την οποία είχαμε ξανά πρόσφατα. Η αντίληψή μου είναι ότι όλο αυτό ήταν βεβαιασμένο και πρόωρο. Δεν θέλω να πω ότι υπήρξε μια επανάληψη του Μον Πελεράν, αλλά σε έναν βαθμό πράγματι δεν κατέληξε πουθενά. Δεν λέω ότι ήταν αχρίαστη, υπό την έννοια ότι είχαμε κάποια πρόοδο, αλλά στην ουσία δεν έγινε αυτό που αναμενόταν. Τι αναμενόταν δηλαδή? Θα αναμενόταν από μια τέτοια διάσκεψη να έχουμε μια επί της αρχής κατάληξη στην δημιουργία ενός πολιτικού πλαισίου βάσει του οποίου θα μπορούσαν να ολοκληρωθούν συζητήσεις των τεχνοκρατών. Εδώ δεν είχαμε κάτι τέτοιο. Νομίζω ότι η προσδοκία για αυτή τη συνάντηση ήταν ακριβώς, και γι' αυτό έγινε σε αυτό το επίπεδο που έγινε, να υπάρξει η θεσμοθέτηση ενός πλαισίου με την πολιτική εντολή, αν θέλετε, για την εκπόνηση ακριβώς ενός σχεδίου. Και δυστυχώς δεν έγινε κανένα από τα δύο πράγματα. Το ότι θεσμοθετήθηκε αυτή η διάσκεψη, η οποία θα συζητά το ζήτημα των εγγύσεων και της ασφάλειας, δεν είναι θετικό, καταγράφεται σαν θετικό? Μα δεν θεσμοθετήθηκε τίποτα. Αυτό που ουσιαστικά έγινε ήταν ότι αποφασίσαμε πως θα πάμε σε αυτό που ουσιαστικά έγινε χθες. Να ξαναπάμε πιο προετοιμασμένοι. Ναι. Και μάλιστα με την προετοιμασία και τη συμφωνία τεχνοκράτων, αυτό έχει σημασία να μας πείτε, κύριε Ζάρα, αν η χθεσινή ημέρα ουσιαστικά άναψε το φως. Το πράσινο φως στην προοπτική της επιτυχούς έκφασης του κυπριακού προβλήματος εντός του 2017. Νομίζω είναι μεγάλο άλμα να πούμε ότι ανάψαμε το φως για την επιτυχή έκφαση, όπως το θέσατε, στις συνομιλίες για την επιλύση του κυπριακού. Αυτό που έγινε, νομίζω, και δεν πρέπει να το υποτιμούμε ως εξέλιξη, είναι ότι έχουν κατατεθεί χάρτες πρώτων, όπως έχουν κατατεθεί, και ότι υπήρξε μια πρώτη κίνηση στο θέμα της διάσκεψης για την ασφάλεια και τις εγγύησεις. Από μόνα τους, ως εξελίξεις, αυτά τα πράγματα έχουν τη σημασία τους μέσα σε έναν ιστορικό πλαίσιο. Από εκεί και πέρα, σε ό,τι αφορά την ουσία τους, όπως ανέφερε και ο κ. Τσιμητράς προλίγου, νομίζω ότι είμαστε αντιμέτωποι με μια προβληματική γενικά κατάσταση. Διότι δεν έχουμε καταλήξει, ή τέλος πάντων δεν φαίνεται ότι υπάρχει ο επαρκής βαθμός σύγκλησης μεταξύ των πλευρών που να μας επιτρέπει να ελπίζουμε ή να διηγούμε ότι στο εγγύς μέλλον, δηλαδή σε μερικές εβδομάδες ενδεχομένως, θα έχουμε κάτι περισσότερο από αυτό που είδαμε χθες και προχθές. Από αυτήν την άποψη νομίζω ότι υπάρχει, νομίζω ότι έρχονται ενώπιον μας τα προβλήματα. Πρώτον, τα γεωπολιτικά, δηλαδή σε επίπεδο διεθνές, εκφράζονται δηλαδή μέσα από αυτήν τη διαδικασία. Και δεύτερον, ενδεχομένως να υπάρχει και η προβληματική του ότι δεν υπήρξε επαρκής ίσως προεργασία ή προετοιμασία, ή τουλάχιστον δεν έγινε σωστή εκτίμηση του που θα κατέληγε αυτή η διάσκεψη. Και πήγαμε έχοντας αυτήν την κατάληξη που δεν είναι κατάληξη. Η εκτίμηση δεν έγινε ακριβώς από τα Ηνωμένα Έθνη. Αυτοί φέρουν την ευθύνη για την βιαστική απόφαση ακριβώς την ημερομηνία της Διεθνούς, ή η Τουρκία που επέμενε? Νομίζω όλοι έχουν την ευθύνη, διότι όλοι το αποφάσισαν. Αν η Κυπριακή Δημοκρατία ή οποιοδήποτε άλλο διαφωνούσε θεμελιωδώς ουσιαστικά με αυτό το πράγμα, ας μην πήγαινε. Ας έλεγε ότι, παιδιά, όταν έρχομαι, να το κάνουμε σε 2 μήνες. Θα μπορούσε να το κάνει όμως? Δεν ξέρω αν θα μπορούσε. Θα μπορούσε όμως να το εκφράσει αυτό το πράγμα, σε κάθε περίπτωση. Τώρα από εκεί και πέρα, νομίζω ότι απλά για να
πω και πέντε πράγματα για την Τουρκία. Νομίζω ότι η συγκυρία στην Τουρκία γενικά δεν ευνοεί την όλη κατάσταση. Δεν ευνοεί καθόλου αυτή. Και νομίζω ότι, όπως έχω πει αυτές τις μέρες, ότι η ημερομηνία του δημοψηφίσματος, όταν την έχουμε στην Τουρκία για τη μετατροπή του πολιτιακού συστήματος, τότε θα είναι ένα σημαντικό ορόσημο. Ένα σημαντικό ορόσημο για να δούμε πώς προχωρούμε. Κύριε Τσιμητρά, σας έβλεπαν έντονα να συμφωνείτε με τον κύριο Τσάρα και για τα θέματα τα πολλά που είναι ανοιχτά και για την απόσταση που υπάρχει, αλλά και στις εσωτερικές ψυχές και στο διεθνές ζήτημα που είναι η εγγύησης και η ασφάλεια. Τι να προσδοκούμε, γιατί λέγεται, ακούσαμε και τον κύριο Χριστοφίδη προηγουμένως να λέει, για διαδικασία τύπου Ιράν, όπως έγινε και στη συμφωνία για το Ιράν. Στη διαδικασία για το Ιράν έχουμε, μπορούμε να τη δούμε ως ένα θετικό αποτέλεσμα, υπό την έννοια ότι επαναλήφθηκε η διαδικασία όσο χρειαζόταν. Φυσικά αυτό ταυτοχρόνως σημαίνει ότι η διαδικασία επαναλήφθηκε ακριβώς επειδή δεν υπήρχε κατάληξη. Νομίζω και ο Χριστοφίδης καλώς τα είπε. Έχω την εντύπωση ότι ο κ. Τσάρας έχει ένα πολύ σημαντικό, μια πολύ σημαντική συνεισφορά εδώ, και αυτό αναφέρεται στο χρονοδιάγραμμα, το οργανικό χρονοδιάγραμμα, αν θέλετε, των εξελίξεων. Ήταν ουσιαστικό να έχουμε λύσει επί της αρχής, αν θέλετε, μια πολιτική λύση εντός του 16 ή στην αρχή του 17, ακριβώς επειδή αλλάζουν τα πράγματα πάρα πολύ δραστικά από εδώ και πέρα. Μην ξεχνάτε ότι η νέα συνάντηση στη Γενέβη θα λάβει χώρα μετά την αλλαγή της αμερικανικής κυβερνήσεως. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Σε επίπεδο Υπουργών Εξωτερικών μιλάτε τώρα. Σαφέστατα. Διότι δεν ξέρουμε πόσο καιρό θα πάρει η συνάντηση των τεχνοκρατών, αν είναι και 3-4 μέρες να είναι, ήδη μπαίνουμε στη νέα διοίκηση των ΗΠΑ. Και αυτό σημαίνει πάρα πολλά πράγματα. Σημαίνει ουσιαστικά πρώτα μία βεβαιότητα για το πού θα πάνε τα πράγματα. Νομίζω ότι πολλές χώρες θα προσπαθήσουν να είναι πολύ προσεκτικές στις κινήσεις τους, ακριβώς επειδή δεν θα ξέρουμε πού θα πάνε τα πράγματα. Της Ρωσίας περιλαμβανομένης ενδεχομένως και άλλων. Συνεπώς το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι με το χρονοδιάγραμμα όπως κινούμαστε αυτή τη στιγμή, νομίζω ότι ουσιαστικά μια συνάντηση υψηλού επίπεδου δεν θα πρέπει να αναμένεται πριν τις αρχές του Φλεβάρι ενδεχομένως, ίσως και αργότερα. Και το Προέδρου το πρόγραμμα είναι πάρα πολύ γεμάτο μέχρι το τέλος του μήνα ούτως ή άλλως και για άλλους λόγους. Ναι. Συνεπώς, εάν έχω σωστή αντίληψη των πραγμάτων, πηγαίνουμε σε μια κατ' ουσίαν συζήτηση για τον Απρίλιο. Εκεί είναι που το βλέπω. Η φιλοσοφία της φόρμουλας και του μοντέλου επίλυσης της διαφοράς που εφαρμόστηκε και στην περίπτωση του Ιράν έχει την εξής διαφορά, η οποία θεωρώ είναι ουσιαστική. Αυτό το μοντέλο λέει ότι το ρολόι ξεκινά και πηγαίνει μπροστά και ο δείχτης του ρολογιού θα πρέπει να καταλήξει στον αριθμό 12. Άρα, άπαξ και ξεκίνησε αυτή η διαδικασία, έτσι το αντιλαμβανόμαστε, θα πρέπει να έχει και μια κατάληξη. Θα πρέπει να έχει μια κατάληξη, αλλά είναι πολύ σημαντικό σε ποιο πλαίσιο η διαδικασία αυτή λαμβάνει χώρα. Εάν πάμε τον Απρίλιο, όπως λέμε, τον Απρίλιο έχουμε δύο πάρα πολύ σημαντικά γεγονότα. Το ένα είναι στην Τουρκία, αυτό που λέει ο κύριος Τσάρας, στο δημοψήφισμα στην Τουρκία, για το οποίο χρειάζεται απολύτως ο κύριος Ερντογάν τουλάχιστον τις ψήφους του Εθνικιστικού Κόμματος. Τουλάχιστον. Και αν το καταλαβαίνω σωστά, έχει μάλλον υποσχεθεί και την αντιπροεδρία ακόμη στον κύριο Μπαχτσελή. Και αντιλαμβανόμαστε ότι τώρα δεν μπορεί να κάνει και υποχωρήσεις, γι' αυτό το είπαμε τότε. Και είναι πολύ σημαντικό να το λέμε. Και το δεύτερο είναι ότι μπορεί να έχουμε εξελίξεις γεωπολιτικές, υπό την έννοια ότι αν ξεκινήσουν οι γεωτρήσεις τον Απρίλιο, όπως η Total είχε ήδη προαναγγείλει, χωρίς λύση του Κυπριακού, η Τουρκία είναι πάρα πολύ πιθανό ότι θα αντιδράσει με τον τρόπο που το έχει κάνει ως σήμερα. Και εκεί θα έχουμε ένα πολύ ουσιαστικό ζήτημα να αντιμετωπίσουν, δηλαδή ο πρόεδρος θα πρέπει να αποφασίσει. Ο κύριος Μαρκίδης, κύριε Τσάρα, προηγουμένως, στην αρχή της εκπομπής μας, είπε ότι ουσιαστικά αυτό που έγινε και με αυτή τη διαδικασία κατάφεραν τα Ηνωμένα Έθνη να κρατήσουν ζωντανή αυτή τη διαδικασία για το Κυπριακό. Αυτός ήταν ο στόχος ουσιαστικά και μέχρι σε εκεί πρέπει να το βλέπουμε. Ότι κρατήθηκε ζωντανή η διαδικασία. Αν το συνδυάσουμε με αυτό που λέτε εσείς για τα δημοψηφίσματα στην Τουρκία και τη δύσκολη θέση που βρίσκεται ο κύριος Ερντογάν, και πάμε Απρίλιο για να ξανασυζητήσουμε επί της ουσίας βέβαια, τώρα πλέον, ουσιαστικά το ζήτημα του Κυπριακού. Το ρολόι θα σταματήσει, όπως έγινε και στο Ιράν, στο παραένα Απρίλιο, και τότε θα πρέπει να βρεθεί λύση, ή τότε θα βρεθεί λύση, όπως έγινε και με το Ιράν. Κοιτάξτε, αν αυτό ήταν ο σκοπός της Γενέβης, δεν μας το πάνε. Από εκεί και πέρα, ναι, η Γενέβη έπαιξε σημαντικό ρόλο σε αυτόν το momentum που λέμε της λύσης, το οποίο βέβαια ακούμε από την αρχή της διαδικασίας και το μόνο που βλέπουμε είναι momentum, δεν βλέπουμε τίποτε άλλο.
που σημαίνει ότι υπάρχει επιφάνεια και δεν υπάρχει ουσία πραγματική. Και αυτό νομίζω ότι φάνηκε με πολύ πρόδειλον τρόπο σε αυτή τη διαδικασία στη Γενέβη. Λοιπόν, από εκεί πέρα τώρα δεν νομίζω ότι αυτόν το δείχτης, όπως το έθεσε ο Σταύρος προηγουμένως, που ξεκινά πρέπει να καταλήξει στο 12 πάντα. Μπορεί και να σπάσει, μπορεί και να δίνει και αιγίες, να μην σταματά. Αλλά για να χρησιμοποιήσω την εικόνα. Τώρα για τον Απρίλιο έχω την εντύπωση ότι υπάρχει το ενδεχόμενο και αυτό να το γνωρίζουν αυτοί που λαμβάνουν μέρος στη διάσκεψη και στις διαδικασίες, να προσπαθούν να καθυστερήσουν, ενδεχομένως αυτή να είναι και η τακτική του κύριου Κοτσιά, ούτως ώστε να δουν τι θα συμβεί με την Τουρκία και στην περιοχή, όπως τα λέει ο κύριος Δημήτρας προηγουμένως, με την ελπίδα ότι κάποια αργότερη συγκυρία, και όχι αυτή που βρισκόμαστε, η συγκεκριμένη η τωρινή, θα ήταν πιο ευνοϊκή για την διαπραγμάτευση στο θέμα. Να σας πω ότι δεν είναι ο κ. Κοτσιάς που κάλεσε την καθυστέρηση. Φαίνεται οι πληροφορίες λένε ότι ο κ. Τσαβούσογλου είπε ότι δεν μπορεί να παραμείνει άλλο γιατί έχει δουλειές σοβαρές στην Τουρκία. Και η Τουρκία θέλει να καθυστερήσει τη διαδικασία. Ναι, μπορεί να μας πει ο κ. Τσίμητρας την άποψή του στο θέμα του Κοτσιά, αλλά. Έχει και έντονη νομίζω, κ. Όχι, μπορώ να σας πω ακριβώς. Τέλος πάντων. Ναι, να μας πει. Ναι. Δεν μιλάω όμως γι' αυτό. Μιλάω για τη γενική τακτική της Ελλάδας, όχι για το τι έπραξε ο κ. Κοτσιάς. Μιλώ για το. Ακόμα και για το περιεχόμενο της δήλωσης του, αν θέλετε, και το που αυτό παραπέμπει στην ουσία της διαπραγμάτευσης. Διότι όταν θέλεις να κάνεις μια διαπραγμάτευση και να φτάσεις κάπου, πας με λίγο διαφορετική, νομίζω εγώ, δήλωση ή πρόταση ή θέσεις από αυτές που παρουσιάζει ο κ. Κοτσιάς. Χωρίς να λέω ότι είναι λαθασμένες. Δεν ήταν λαθασμένες στην ουσία τους. Απλά μιλάω στο πνεύμα της διαπραγμάτευσης. Γι' αυτό λέμε ότι ενδεχομένως κάποιοι να θέλουν να τραβήξουν αυτό το πράγμα μέχρι αργότερα που θα είναι οι συνθήκες πιο ευνοϊκές. Αλλά θα πρέπει να δούμε. Βοηθήστε μας, κύριε Επιτροπή, να λάβουμε λίγο πρώτον, θα θυμηθώ τον Μακαρίτη, τον Ανδρέα τον Παπανδρέου, που μιλούσε για ετεροχρονισμένες ιστορίες. Λοιπόν, του κ. Κοτσιά η δήλωση ήταν επί της ουσίας πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και καλή, μπορώ να πω. Συμφωνοφιλίας αυτή. Όλα αυτά τα πράγματα. Ναι. Αλλά είναι μια συζήτηση που έπρεπε να έχει λάβει χώρα πολύ νωρίτερα. Για να φτάσουμε η Ελλάδα, αλλά δεν. Πολύ νωρίτερα εννοώ πέρσι. Μέχρι να φτάσουμε στην κατάληξη της διεθνούς διασκέψης. Αυτή η διάσκεψη είναι ενδιαφέρουσα υπό την έννοια ότι είναι πάρα πολύ διαφορετική από όλες τις παρόμοιες που έχουμε διεθνώς. Η λογική αυτών των συνάξεων είναι να βάζουν την τελευταία πολιτική βούλα σε μια ιστορία που έχει ήδη συνεννοηθεί. Εδώ έχουμε το αντίθετο. Ξεκινούμε, αν θέλετε, με ένα boost στην αρχή για να προχωρήσουμε και αυτό την υποδαβλίζει. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι όσον αφορά τις καθυστερήσεις. Εάν διαβάσετε τα μέσα που διαβάζω και στην Κύπρο και στην Ελλάδα, λένε ότι ο κύριος Τσαβούσογλου είπε πως πρέπει να φύγω, δεν μπορώ να μείνω αύριο, αλλά όμως ότι μπορούμε αυτή τη στιγμή να πάρουμε μια πολιτική απόφαση για τα πράγματα. Αν διαβάσετε τα τουρκικά μέσα ενημερώσεως, λένε ακριβώς το αντίθετο. Ότι ο κύριος Τσαβούσογλου είπε πως θα παραμείνουμε όσο χρειαστεί εδώ, εγώ μπορεί να φύγω, αλλά οι τεχνοκράτες θα παραμείνουν και έχουν απόλυτη δικαιοδοσία από μένα, και ο κύριος Κοτσιάς είπε ότι δεν πρόκειται, δεν είμαστε έτοιμοι και θέλουμε να κρατήσουμε. Λοιπόν, για τον ίδιο λόγο που θα πίστευα ένα μέσο ενημέρωση, θα πίστευα και το άλλο. Δεν μπορώ να ξέρω ακριβώς πώς έγιναν τα πράγματα. Έχει σημασία στο τέλος της ημέρας. Θα υπήρχε αποτέλεσμα σήμερα? Να σας πω γιατί. Διαφορετικό από αυτό που. Θα είχε αποτέλεσμα, δεν ξέρω αν θα είχε αποτέλεσμα. Θα είχε όμως οπωσδήποτε επιρροή στην εικόνα που έχουμε διεθνώς, διότι μην ξεχνάτε ότι την ίδια συζήτηση ακριβώς είχαμε στο Μον Πελεράν. Ποιος ζήτησε να αναβληθεί, ποιος πάγωσε τη διαδικασία, και για εκείνους που θεωρούν ότι υπήρξε από την ελληνική πλευρά καθυστέρηση, τώρα προστίθεται ακόμη ένα. Δεν σας λέω ότι ενδεχομένως είναι έτσι ακριβώς, αλλά είναι πολύ πιθανόν να ισχύει. Συνεπώς, το ένα είναι η ουσία των πραγμάτων και το άλλο είναι η εικόνα. Ναι, αλλά βλέπουμε να γίνεται ένα blame game πάνω στα διαδικαστικά. Τι σπάνιο για το Κυπριακό. Όχι, σπάνιο δεν είναι, και Δημήτρα. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Όμως, αν θέλουμε να κάνουμε απολογισμό, τι θα λέγαμε? Ο κ. Τσαβούσογλου πήγε με ακραίες θέσεις εκεί. Με τη γνωστή θέση, εμείς θέλουμε εγγύσεις. Επιτέθηκε και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είπε, σιγά μην βάλουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση να εγγυηθεί την ασφάλεια των Τουρκοκυπρίων. Είδαμε τι έχουν κάνει τόσα χρόνια. Δηλαδή. Συνεπώς η λογική δεν είναι ακριβώς να είχαμε εξορροπήσει τις θέσεις αυτές ώστε να πάμε σε μια συνάντηση που θα μπορούσε να έχει αποτελέσματα. Το γεγονός ότι κάναμε τη συνάντηση βεβαιασμένα
χωρίς να έχουμε συζητήσει αυτά τα θέματα, χωρίς ας πούμε να έχει λάβει χώρα μια συνάντηση διμερής μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας νωρίτερα, που θα είχε ακριβώς αυτό το ρόλο, να συζητήσουν αυτά τα ζητήματα, σημαίνει ότι αναγκαστικά η συνάντηση αυτή από την αρχή ήταν με κάποιο τρόπο περιορισμένη στην προσδοκία που μπορούσαμε να έχουμε για το αποτέλεσμα. Αυτό το στοιχείο του παραλογισμού, του έντονου παραλογισμού εκ μέρους της τουρκικής πλευράς, είναι γενικά αποδεκτό για παραδεχτό ότι έχει παρατραβήξει εδώ και 43 τόσα χρόνια, διότι είναι ο μόνος και ουσιαστικός λόγος που παραμένει το κυπριακό άλυτο. Εμείς όταν μπαίναμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, επικαλούμαστε το εξής, κύριε Δημητρά, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσε ή ενδεχομένως να μπορέσει τώρα να επενεργήσει ως καταλύτης στην λύση του κυπριακού προβλήματος. Ναι. Ήρθε τώρα η ώρα για να γίνει αυτό, λέτε? Το αντίθετο νομίζω. Διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση τότε είχε ένα μηχανισμό ποιήσης προς την Τουρκία. Ήταν μια περίοδος στην οποία η Τουρκία είχε επί της αρχής ένα ενδιαφέρον να γίνει μέλος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό κατά την ταπεινή μου άποψη έχει λήξει. Συνεπώς η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει πολύ μικρό μοχλό πίεσης ως προς την Τουρκία. Είναι χειρότερα τα πράγματα. Είναι το προσφυγικό που δυσκολεύει τα πράγματα. Είναι πάρα πολλά. Είναι ο ρόλος της Τουρκίας στην περιοχή, είναι η Συρία, είναι οι γεωπολιτικές ισορροπίες. Ο κύριος Διάδας έλεγε πολύ ουσιαστικά, νομίζω, νωρίτερα για το χρόνο, αν περιμένουμε ο χρόνος να είναι καλύτερος στο επόμενο. Κατά τη δική μου άποψη, κάθε χθες και καλύτερα. Τόσο καλά. Πάντως υπήρχε και από το ρεπορτάζ που μας δίνουν οι συναδελφοί από πληροφορίες που έχουν δώσει ο Φινικαλής το πρωί, ότι μέσα στη Σύνοδο υπήρξε και μια έντονη αντιπαράθεση μεταξύ του κύριου Τσαβούσογλου με τον κύριο Γιούγκερ. Τώρα δεν θυμάμαι πως ξέσπασε. Πάντως κατέληξε να πει στον κύριο Γιούγκερ ότι μόνο λόγια είναι. Ο κύριος Γιούγκερ του απάντησε: εσείς όποτε θέλετε χρήματα έρχεστε σε εμάς. Του είπε ο κύριος Τσαβούσογλου: μας σωστάτε 3 δις. Και κάπως έτσι εξελίχθηκαν τα πράγματα μεταξύ τους. Κοιτάξτε, η ιστορία, ο μύθος των τουρκο-ευρωπαϊκών σχέσεων πρέπει να τελειώσει. Επιτέλους έχουμε καταλάβει, και καλό είναι να το καταλάβουν και κάποιοι που αρνούνται να το καταλάβουν, ναι, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αντιληφθεί ότι η Τουρκία την κοροϊδεύει και η Τουρκία έχει αντιληφθεί ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση την κοροϊδεύει. Και τι κάνουμε τώρα? Αυτό σημαίνει αδιέξοδο. Αν σημαίνει αδιέξοδο στις διμερείς τους σχέσεις και σημαίνει αδιέξοδο σε ό,τι αφορά των μύθων, ξαναλέω, και το όνειρο του ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση με κάποιον τρόπο, με κάποιον μοχλό, θα πει στην Τουρκία τι θα κάνει στην Κύπρο. Αυτό το πράγμα δεν υπάρχει. Η Ευρωπαϊκή Ένωση με τίποτα δεν μπορεί να επιβληθεί στην Τουρκία. Δεν μπορεί αυτό να επιβληθεί. Αυτό που μπορεί να γίνει να παρεδώσει. Αλλά δεν είμαι σίγουρος κατά πόσον το δώσε θα είναι υπέρ... ή τέλος πάντων το πάρε της Κύπρου. Θα είναι σημαντικό αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν πολύ σημαντικότερα ζητήματα. Υπάρχουν αγωγοί, υπάρχει το συριακό πρόβλημα, υπάρχει το προσφυγικό πρόβλημα, υπάρχουν οι οικονομικές σχέσεις μεταξύ των δύο. Το κυπριακό πρόβλημα είναι ένα αγκάθι το οποίο μπορούν να κρατήσουν εκεί για ακόμα λίγο. Όπως το κράτησαν εκεί για 43 χρόνια, μπορούν να το κρατήσουν για ακόμα μερικά τουλάχιστον. Μπορεί να βολεύει και άλλους ενδεχομένως τώρα να ασχοληθούμε σίγουρα σοβαρά με το Κυπριακό. Μα η σκακέρα έχει διαμορφωθεί τόσο πολύ διεθνώς με την έκφραση που έχει στην περιφέρεια. Αν μιλάμε για τις σφαίρες επιρροής μεταξύ, για παράδειγμα, Ηνωμένων Πολιτειών, Ρωσίας, αν θέλουμε να βάλουμε τον ΝΑΤΟ μέσα, την Κίνα ακόμα που έχει φτάσει στην περιοχή μας. Αυτά τα πράγματα δεν είναι κάτι που είναι περιθωριακό. Είναι κάτι που έχουν ουσία στο, διότι η Κύπρος, λέμε ότι είμαστε ο φαλός της γης και αστευόμαστε, αλλά βρισκόμαστε σε μια περιοχή η οποία είναι πολύ νευραλγική, ίσως η σημαντικότερη περιοχή του πλανήτη αυτή τη στιγμή, και όποιος ελέγχει την Κύπρο ή όποιος έχει επιρροή μέσα ή μέσα από την Κύπρο, προσδίδει στην προβολή της ισχύως του στην Μέση Ανατολή. Είμαστε ο φαλός της γης, το κεφάλι δεν είμαστε. Όχι, δεν είμαστε ο φαλός της γης. Το κεφάλι δεν είμαστε. Καλά, το κεφάλι σίγουρα δεν είμαστε. Να μην καταλήξω. Το κεφάλι κάποιος άλλος είναι ο λαιμός. Ακριβώς. Το μόνο σίγουρο είναι ότι είμαστε, και επιβεβαιώνεται μέσα από την πάροδο αρκετών εκατοντάδων ετών, ότι είμαστε ένα τεράστιο αεροπλανοφόρο το οποίο εξυπηρετεί διαχρονικά τα συμφέροντα όλων, και αυτό είναι γενικά και της πάσης γνωστό. Νομίζω πλέον το πιο σημαντικό δεν είναι το αν είμαστε αεροπλανοφόρο, διότι υπάρχουν και αεροπλανοφόρα τώρα. Το σημαντικό είναι ότι θα γίνουμε ένα ιστός, μάλλον οραματίζονται κάποιοι ότι θα γίνουμε ένα ιστός αγωγών, ή τέλος πάντων κάτι άλλο παρόμοιο στην περιοχή, που θα σταθμεύουν και θα φεύγουν πλοία ενδεχομένως με φυσικό αέριο και ούτω καθεξής. Απλά το είπα όλα αυτά για να εξηγήσω ότι
Ναι, στο θέμα της Κύπρου, και δεν έχει να κάνει μόνο με την ασφάλεια και τις εγγύσεις αυτό το πράγμα, αλλά έχει να κάνει με την επίλυση του Κυπριακού γενικά και μάλιστα με τις διατάξεις του κεφαλαίου της διακυβέρνησης. Και αυτό έχει πάρα πολύ σημασία και συνδέεται και με το θέμα της ασφάλειας και των εγγύσεων, όπως είχε εντεθεί και προηγούμενος, δεν θυμάμαι από ποιον. Για να πω ότι κάποιοι θέλουν να λυθεί το Κυπριακό διότι έχουν ένα συγκεκριμένο όραμα για το τι η Κύπρος μπορεί να είναι στην περιοχή. Κάποιοι δεν θέλουν να λυθεί το Κυπριακό ή τέλος πάντων έχουν τους ενδιασμούς τους για να είμαστε πιο μετριοπαθείς, ακριβώς για τους ίδιους λόγους που οι άλλοι το θέλουν να λυθεί. Συνεπώς, είναι το ίδιο πράγμα μεταξύ Τούρκο-Κυπρίων και Ελληνοκυπρίων στο θέμα της ασφάλειας και των εγγύσεων. Αυτό που θέλω εγώ είναι αυτό που απειλεί εσένα. Ποιοι θα υπερισχύσουν τόσο σήμερα. Το ποιοι θα υπερισχύσουν εξαρτάται από το ποιοι θα είναι οι διατάξεις του σχεδίου που θα έρθει και το ποιοι θα ψηφίσουμε εμείς. Διότι ασχέτως που θα οδηγηθεί αυτή η διαπραγμάτευση και ασχέτως αποτελέσματος ή περιεχομένου, ο Κυπριακός λαός είναι αυτός που θα αποφασίσει και θα κρίνει το μέλλον του. Και εν τέλει και σε ποια σφαίρα, αν θέλετε, επιρροή θα βρίσκεται. Κύριε Δημητρά, ο τελευταίος λόγος σας. Όχι, δεν συμφωνώ απολύτως με αυτό. Έχω την εντύπωση ότι θα πρόσθετε μόνο ένα μικρό πετραδάκι που θα ήταν. Ότι θα έχει να κάνει και με τη συγκυρία την εποχή εκείνη. Που θα φτάσουμε. Που θα φτάσουμε. Η περιοχή αυτή είναι εξαιρετικά. Σαν κινούμενη άμμο. Βεβαίως, απόλυτα. Κλείνοντας, είπε ο κ. Τσάρας, έτσι προς το τέλος να κλείσουμε έτσι πιο χαρά, αν θέλετε, αν μπορούμε να το κάνουμε αυτό, για την διαδικασία τύπου Ιράν και το stop the clock. Είπετε ότι ενδεχομένως να μην φτάσουμε στο 12, διότι μπορεί ο δείχτης του ρολογιού να σπάσει. Νομίζω ότι δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Διότι δεν επιλέγει και τυχαία γενέβη. Η Ελβετία φημίζεται για τα πολύ καρά ρολόγια. Αλλά θα ρωτήσω να ρωτήσω ποια είναι ηλεκτρονικά. Να είστε καλά, θα σα ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, σε λίγο παραλαμβάνει Κιτάλη στην άρθρωση η Κατερίνα Μιλιώτη. Με την εκπομπή από μέρα σε μέρα, συνεχίζει ενημέρωση. Μην ξεχνάτε ότι στις 12 έχει δημοσιογραφική διάσκεψη ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας μέρα. Καλό Σαββατοκύριακο. Η διάσκεψη για την Κύπρο θα συνεχιστεί σε τεχνοκρατικό επίπεδο στις 18 Ιανουαρίου και ακολούθως το πόρισμα θα τεθεί ενώπιον των Υπουργών Εξωτερικών των εγκυτριών δυνάμεων. Στόχος, δηλώνει ο Νίκος Χριστοδουλίδης, είναι να συζητηθούν πιο συγκεκριμένα και διεξοδικά οι ανησυχίες των πλευρών. Τη συγκρότηση ομάδας ειδικών για ετοιμασία καταλόγου ερωτήσεων στο θέμα της ασφάλειας είχε προαναγγείλει ο Νίκος Κοτζιάς. Ο Μεύλου Τσαβούσογλου θεωρεί ότι η εργασία των τεχνοκρατών μπορεί να ολοκληρωθεί σε 2-3 ημέρες και ακολούθως να συνεχίσουν οι Υπουργοί Εξωτερικών, ενώ η σύνοδος θα ολοκληρωθεί με τη συμμετοχή των Πρωθυπουργών. Ο Τσαβούσογλου δεν αποδέχθηκε εισήγηση να παραμείνει και σήμερα στη Γενέβη για συνέχιση της διάσκεψης για την Κύπρο, προκειμένου να δοθούν κατευθυντήρες γραμμές προς τους ειδικούς των εμπλεκόμενων μερών για την προετοιμασία των θέσεων για την ασφάλεια. Τα Ηνωμένα Έθνη σημειώνουν ότι στις συζητήσεις έχει τονιστεί η βούληση των συμμετοχόντων να βρουν αμοιβαίως αποδεκτές λύσεις στο θέμα της ασφάλειας και των εγγύσεων. Επιστολή Μουσταφά Κιντζή προς Αντώνιο Κουτέρες με τις αντιρρήσεις του για το χάρτη που κατέθεσε η ελληνοκυπριακή πλευρά. Δεν τον θεωρεί κατάλληλο για την τουρκοκυπριακή κοινότητα. Σήμερα ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 15 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 17 στα παράλια και στους 6 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.